Γεια σας παιδιά σε όλους, γεια σας, συνεχίζουμε τη μελέτη μας και την καθοδήγησή μας στη θεματική ενότητα 13. Arnos.gr στο browser, πατάμε το κουμπάκι σύνδεση, γράφουμε το email και το κωδικό μας και πατάμε το κουμπί είσοδος. Επιλέγουμε το μάθημά μας από την κατέλα e App που είναι η 13. οπότε παιδιά βλέπετε ότι έχουμε συνδεθεί επιτυχώς στη 13. Βρισκόμαστε παιδιά ήδη σε αυτή την ιστοσελίδα, στη 2,13. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά, τι θα μελετήσουμε αυτήν την εβδομάδα. Βρισκόμαστε, παιδιά, ήδη σε αυτή την ιστοσελίδα, στη 2,13. Για να δούμε, λοιπόν, παιδιά, τι θα μελετήσουμε αυτήν την εβδομάδα. Λοιπόν, παιδιά, μία σύντομη ανασκόπηση. Τι έχουμε ήδη δει και τι πρόκειται να δούμε. Εδώ και κάποιες εβδομάδες, παιδιά, έχουμε μπει στο δεύτερο κομμάτι της ύλη μας, που είναι, παιδιά, η επιχειρησιακή στατιστική. Ή αλλιώ παιδιά, στατιστική και πιθανότητε βρίσκομαι στην κεντρική στο σελίδα www.arnos.gr Εδώ λοιπόν παιδιά και κάποιες εβδομάδες έχουμε μπει στο λατινικό 2, στο δεύτερο μέρος της ύλη μας, επιχειρησιακή στατιστική, δηλαδή στατιστική και πιθανότητες. Συγκεκριμένα, παιδιά, η στατιστική είναι ένα κομμάτι το οποίο συνδυάζει την περιγραφική στατιστική, τι πιθανότητε και το ξαδελφάκι τη στατιστική, όπω το λέμε, τη γραμμική παλιδόμηση. Μέχρι στιγμή, παιδιά, έχουμε συζητήσει τη στατιστική που είναι το κεφάλαιο 1 και την παλιδόμηση που είναι το κεφάλαιο 4. Παιδιά, ένα από αυτά τα δύο θα πέσουν σε εξετάσει. Ένα από αυτά τα δύο. Η στατιστική. με ιδιαίτερη έμφαση στα ομαδοποιημένα δεδομένα ή θα πέσει η γραμμική παλιδόμηση. Το ένα από τα δύο παιδιά θα πέσει. Φυσικά πάλι είναι γνωστό ποιο από τα δύο, εξίσου και τα δύο είναι πιθανά, αλλά εμεί παιδιά πρέπει να τα ξέρουμε και τα δύο. Λοιπόν, αυτέ τι εβδομάδε λοιπόν που πέρασαν, είδαμε τα μη ομαδοποιημένα δεδομένα, είδαμε το σωσ για τι εξετάσει, το πολύ σωσ κεφάλαιο των ομαδοποιημένων δεδομένων, και είδαμε παιδιά και το ξαδελφάκι τη στατιστικής που είναι η γραμμική παλιδρόμηση και συγκεκριμένα το 4-2. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, από το 4-2 είπαμε το εξή ότι η όλη η ιστορία βασίζεται, παιδιά, σε τέσσερις τύπους. Τέσσερις τύπους να ξέρω να χειρίζουμε και, κατά τα άλλα, παιδιά, διαβάστε μου όσα θέματα μπορείτε. Επί της ουσίας, παιδιά, και ένα θέμα να διαβάσω, είμαι απολύτως καλυμμένος. Οπότε, παιδιά, είστε ελεύθεροι να διαβάσετε όσα θέματα θέλετε. Εάν κάποιο θεωρεί ότι έχει κατανοήσει τη γραμμική παλιδόμηση διαβάζοντα έστω και μόνο ένα θέμα, φυσικά, παιδιά, δεν υπάρχει λόγο να διαβάσει και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, παιδιά, εξαρτάται λοιπόν από εσά κατά πόσο το έχετε κατανοήσει, ώστε να διαβάσετε και περισσότερα ή λιγότερα θέματα από το 4-2. Κατά τα άλλα, παιδιά, επαναλαμβάνω, και με ένα θέμα η όλη ιστορία και μεθοδολογία τη γραμμική παλιδόμηση έχει κατανοηθεί. Και φυσικά, παιδιά, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα να μου διαβάσετε πολύ καλά και το τελευταίο βίντεο που είναι οι ερμηνείε. Είναι σωσάκι. Άρα παιδιά, τις περασμένες εβδομάδες συζητήσαμε το κεφάλαιο 1 και το κεφάλαιο 4. Αυτή την εβδομάδα παιδιά πηγαίνουμε, μπαίνουμε, εισαγόμαστε στις πιθανότητες. Ακούστε παιδιά τι θα μελετήσουμε αυτήν την εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα παιδιά όποιο έχει υπόλοιπα με τη γραμμική παλιδρόμηση καλό θα ήταν να τα κλείσει γιατί είναι και εύκολο κεφάλαιο παιδιά και σίγουρη βαθμοί. Είπαμε από το 4-2 διαβάστε παιδιά έστω, έστω, επαναλαμβάνω έστω, φέρει πίν το θέμα 1 και το θέμα 4. Και είμαστε παιδιά καλυμμένοι. Και φυσικά και το βίντεο με τι ερμηνείε. Λοιπόν παιδιά τα καινούργια είναι οι πιθανότητε. Κοιτάξτε παιδιά πώ θα μου οργανώσετε τη μελέτη σα αυτή την εβδομάδα. Το κεφάλαιο 2 είναι αυτό που λέμε παιδιά, είναι τα προκαταρκτικά. Είναι απλώς και μόνο για να μας εισάγει ελαφριά και ομαλά στο κλίμα των πιθανότητων. Λοιπόν, τι θέλω παιδιά από το κεφάλαιο 2. Επαναλαμβάνω, αυτά που θα σας πω τώρα είναι απλώς και μόνο για να μπούμε ομαλά στο κλίμα. Δεν είναι αυτό κάθε αυτό για τις απαιτήσει των εξετάσεων. Είναι απλώς και μόνο για να μπούμε στο κλίμα, έτσι. Θα πάτε παιδιά στο 2-1 και τι θα μου μελετήσετε καθαρά και μόνο επαναλαμβάνω για να μπούμε στο κλίμα. Λοιπόν, παιδιά, διαβάστε μου λίγο τις θεωρίες. Θεωρίες 1, 2, 3 από εδώ και μπορείτε να μου διαβάσετε πριν και τις αντίστοιχες θεωρίες εδώ. 1, 2, 3 για τις πιθανότητες. Επαναλαμβάνω, παιδιά, αυτά είναι απλώς και μόνο για να ενταχθούμε στο κλίμα. Τίποτα παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Λοιπόν, λίγο παιδιά τις θεωρίες, απλώς για μία ομαλή εξοικείωση. Τι είναι οι πιθανότητες, μόνο και μόνο για εξοικείωση. Θεωρίες, και παιδιά, όποιο θέλει μπορεί να μου διαβάσει και τα δύο αυτά θεωρητικά παραδείγματα. Αυτά εδώ τα 2, 3, 4, όσα είναι θεωρητικά παραδείγματα. Επαναλαμβάνω, παιδιά, απλώ και μόνο για να μπούμε στο κλίμα. Επίση, παιδιά, για να μπούμε στο κλίμα, μπορείτε να ομελετήσετε και αυτέ εδώ τι ασκησούλε 10, 11, 12 και 13. Είναι απολαυστικέ, παιδιά. Είναι απολαυστικέ. Επαναλαμβάνω, είναι μόνο για να μπούμε στο κλίμα των πιθανότητων. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, το ξαναλέω. Από το κεφάλαιο 2-1. Διαβάστε μου, παιδιά, τι θεωριούλε. 1, 2, 3. Απλώ και μόνο, παιδιά. Μία μελέτη ω επιτοπλίστων, έτσι, για να μπούμε στο κλίμα και να εξοικειωθούμε. Τρει θεωριούλε και τα αντίστοιχα θεωρητικά παραδείγματα. Τρει θεωριούλε και από εδώ και τα θεωρητικά παραδείγματα. Και τι ασκησούλε 10, 11, 12 και 13. Ωραία. Για να μπούμε στο κλίμα. Ωραία. Αυτό παιδιά, αν δεν θέλετε, δεν προλαβαίνετε να το κάνετε, τώρα μπορείτε να το κάνετε παιδιά και την επόμενη εβδομάδα, είναι απλώς και μόνο για να μπούμε στο κλίμα. Ωραία. Αυτό όμως παιδιά που θέλω πάρα πολύ καλά να εστιάσουμε τη μελέτη μας αυτή την εβδομάδα, είναι παιδιά οι κατανομές πιθανότητας. Ένα από τα σίγουρα θέματα των εξετάσεων. Τρει είναι οι αντιπρόσωποι των κατανομών. Η βιονομική, η κανονική και η πουασόν. Οι κανονικοί και οι πουάσον αναφέρονται ξεκάθαρα. Θα δούμε δηλαδή, παιδιά, το θέμα στην εκφώνησή του να λέει τη λέξη κανονική κατανομή. Θα δούμε το θέμα να λέει πουάσον κατανομή. Σπάνιο δεν το λέει. Αλλά στην κανονική κατανομή το λέει. Στην πουάσον κατανομή τι περισσότερε φορέ το λέει. Επομένω, παιδιά, στο θέμα λέει ξεκάθαρα τι ονομασίε. Αφού το λέει ξεκάθαρα, μπορώ να καταλάβω και τι πρέπει να κάνω. Στη διονυμική κατανομή, παιδιά, δεν το λέει. Αλλά ούτως ή άλλως παιδιά υπάρχει τρόπο να το καταλαβαίνω. Έστω και μέσω δια του αποκλεισμού. αποκλείοντας τις άλλες δύο, ότι έχω τη διονυμική. Λοιπόν, παιδιά, θα πάτε στο κεφάλαιο λοιπόν, 3-1. Από εδώ ξεκινάει η ουσία, το διάβασμά μα αυτή τη εβδομάδα. Όσα αναφέραμε για το 2-1, μπορεί, παιδιά, κάποιο να το κάνει και σε δεύτερο χρόνο. Απλώ, παιδιά, είπαμε μόνο και μόνο για μία ομαλή μετάβαση. Γι' αυτό είναι το 2-1. Η ουσία αυτή τη εβδομάδα, παιδιά, ξεκινάει από το 3-1. Τι σημαίνει βιονεμική κατανομή. Διαβάστε μου την εισαγωγή. Να δούμε, παιδιά, απλώ και μόνο τι σημαίνει. Τι είναι η βιονεμική κατανομή, τι σημαίνει, τι εκφράζει. Και από κάτω, παιδιά, ακολουθούν 7 θέματα. Κοιτάξτε, παιδιά, επειδή αντιλαμβάνομαι και τι αυξημένε υποχρεώσει και τον περιορισμένο χρόνο σα, τι θα μου διαβάσετε για να είμαστε ακριβώ και στοχευμένοι και για να έχουμε αποκτήσει το ζουμί τη βιονεμική. Λοιπόν, παιδιά, μπορεί κάποιο να διαβάσει το θέμα 1. Προσέξτε μου λίγο το σχόλιο που σα αναφέρω εδώ, έτσι. Προσέξτε το μου, παιδιά. Θέμα 1, θέμα 2, μέχρι και θέμα 4. Αυτά, παιδιά, τα θεματάκια από τη βιονομική κατανόμη, εάν κάποιο τα μελετήσει και τα λύσει μετά μόνο του σε χαρτί, είναι υπερκαλυμμένο. Άρα παιδιά, η ουσία μας για αυτή την εβδομάδα, η ουσία το ουσιαστικό κεφάλαιο, πέρα από το 2-1, το οποίο μπορεί κάποιο παιδιά να το κάνει σε μια ήρεμη στιγμή της καθημερινότητας. Το επαναλαμβάνω, δεν είναι αναγκαίο απλώς και μόνο για καθαρή εξοικείωση είναι αυτά που σας είπα για το 2-1. Τις θεωριούλες και τις ασκησούλες 10, 11, 12, 13, είναι για εξοικείωση. Η ουσία όμως παιδιά αυτής της εβδομάδας που θέλω να δώσουμε βαρύτητα είναι η διονυμική κατανομή. Διαβάστε μου πρώτα την εισαγωγή και τα θέματα 1 μαζί με το σχόλιο 2, 3 και 4. Με αυτά παιδιά κάποιος αν τα μελετείς και τα λύσει μετά στο χαρτί είναι υπερκαλυμμένος. Από κάτω σας έχω παιδιά κάποιες άλλες ασκησούλες όποιος θέλει να εξασκηθεί περαιτέρω. Περαιτέρω εξάσκηση πέρα από τα βίντεο. Λοιπόν παιδιά αυτός θα είναι ο στόχος μας αυτής της εβδομάδας. Βιονεμική κατανομή. Και όσα είπαμε για την εισαγωγή. Παιδιά με ηρεμία Επαναλαμβάνω το 2-1 αυτά που είπαμε είναι απλώς και μόνο για να μπει κάποιο ομαλά και εύκολα στη λογική των πιθανότητων. Η ιδιαίτερη όμως προσοχή μας παιδιά αυτή την εβδομάδα θα δοθεί σε όσα είπαμε από το 3-1. Σας θέλω δυνατούς, σας θέλω ψύχρεμους, να έχετε θετική σκέψη, θετική ενέργεια και μαζί παιδιά θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, Αυτά λοιπόν παιδιά για αυτή την εβδομάδα από την κεντρική στο σελίδα www.nos.gr Θετική σκέψη, σύστημα, λέξεις κλειδιά και να έχετε παιδιά πίστη στις δυνάμεις σας και στον εαυτό σας. Και όλα θα πάνε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη εύχομαι σε όλους σας.